Η κυβέρνηση έχει εξαγγείλει σαρωτικές αλλαγές σε σχέση με τα εργασιακά. Τα συνδικάτα καταγγέλουν ότι ουσιαστικά με τους νόμους που προωθεί η κυβέρνηση, τις μεταρρυθμίσεις που προωθεί, ουσιαστικά έχουμε την κατάργηση του 8ωρου, την ποινικοποίηση του δικαιώματος στην απεργία και ακόμα θα έχουμε πολλές απλήρωτες υπερορίες. Μέσα στις εξαγγελίες για μεταρρυθμίσεις είναι και η μεταρρύθμιση που έχει προαναγγείλει ο κ. Χατζηδάκης για τη μετατροπή του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας σε ανεξάρτητα διοικητική αρχή και μάλιστα στα πρότυπα της Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως έχει δηλώσει ο ίδιος. Η πρώτη μου λοιπόν ερώτηση είναι τι σηματοδοτεί αυτό, ποια είναι η αντίδραση από την πλευρά των ίδιων των επιθεωρητών. Κοιτάξτε να δείτε, πραγματικά αυτό το νομοσχέδιο όταν λέμε οδοστρωτήρας, μιλάμε με πολύ ευνοϊκά λόγια γι' αυτό. Είναι κάτι πάρα πολύ χειρότερο. Έχει διατάξεις κρυφές και υπόγειες και υποδόρειες που καταργούν ό,τι γνωρίζαμε μέχρι χθες για το εργατικό δίκαιο. Και είναι λογικό, κύριος Υπουργός, μαζί με αυτό το νομοσχέδιο που καταργεί όλα τα εργασιακά δικαιώματα, να θέλει να απαλλαγεί και από την ευθύνη των πράξεών του. Δηλαδή να θέλει να απαλλαχθεί από τη λογοδοσία στη Βουλή, των εργατικών ατυχημάτων που θα φέρει αύξηση του ωραρίου, των καταπατήσεων των μη αμοιβόμενων υπεροριών, των καταπατήσεων όλων αυτών των δικαιωμάτων. Πραγματικά κι εγώ, αν παίρναγα αυτό το νομοσχέδιο, δεν θα ήθελα αύριο να λογοδοτήσω για τα αποτελέσματα που θα επιφέρει αυτό στην εργασία. Εννοείται ότι θα λογοδοτεί μια ανεξάρτητη αρχή και όχι η κυβέρνηση. Αν δηλαδή συμβαίνει μια εκτόξευση, ας πούμε, των απλήρωτων υπεραιριών, θα λέει η κυβέρνηση δεν φταίει εμείς, η ανεξάρτητη αρχή απευθύνεται. Γιατί συνέβη αυτό. Ακριβώς αυτό. Και η ανεξάρτητη αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις, δεν λογοδοτεί στην αντιπολίτευση, δεν λογοδοτεί στα κόμματα, λογοδοτεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Αν και όταν τη ρωτήσει κάτι. Οπότε κι εγώ θα ήθελα. Ναι, και εγώ αν παίρναγα αυτό, θα το ζητούσα από τον Πρωθυπουργό ως χάρη. Μην με βάζει να τα κάνω και τα δύο μαζί, είναι πολύ βαρύ. Μάλιστα, θεωρείτε ότι είναι σίγουρο ότι θα έχουμε εργατικά ατυχήματα έξι με την αύξηση των υπεροριών? Δηλαδή, πόσο ήταν τα εργατικά ατυχήματα φέτος? Ήδη, με τη χαλάρωση των ωραρίων, δηλαδή με την κατάργηση εκ του πλαγίου του ωραρίου, γιατί με υπουργικές αποφάσεις ούτως ή άλλως έχουν αναστείλει τις υποχρεώσεις των εργοδοτών τους τελευταίους 15 μήνες. Έχουμε το πρώτο τετράμινο του 2021 διπλάσια θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα από το 2020, που δεν είμαστε χαμηλά. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει αυτό με την πλήρη απελευθέρωση του ωραρίου και των εργολαβικών εργαζομένων και ειδικά των ευάλωτων εργαζομένων. Ήθελα όμως να σας πω ότι η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι αντίθετα με την αντιπολίτευση και τα συνδικάτα, ότι κάνουν τα πάντα για να ενισχύσει το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. Πρώτα λέει ότι από το 2020-2021, το χρόνο 2020-2021, την περίοδο, ενισχύθηκε το ΣΕΠΕ με 127 νέες προσλήψεις. Ισχύει αυτό? Η κυβέρνηση αυτή, θέλω να σας πω, ότι δεν αναβαθμίζει για πρώτη φορά το ΣΕΠΕ. Τον Αύγουστο του 19 το αναβάθμισε για μια πρώτη φορά, όπου από ειδική γραμματεία ή σώμα με ειδικό γραμματέα που προέσταται ειδικός γραμματέας, το έκανε γενική διεύθυνση. Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει περαιτέρω γραφειοκρατία για τους επιθεωρητές και σημαίνει ότι δεν μπορούσε η επιθεώρηση να κάνει σχεδιασμό από μόνη της των ελέγχων, να βάλει στόχους, γιατί εμείς είμαστε από τις υπηρεσίες του Δημοσίου που βάζαμε στόχους, αξιολογούμασταν βάσει στόχων από το Κοινωνικό Συμβούλιο, από το ΣΚΕ, που συμμετείχαν εργοδότες, εργαζόμενοι. Δηλαδή, εμείς τους έχουμε τους στόχους, έχουμε τα πληροφοριακά συστήματα εδώ και κάποια χρόνια, δηλαδή την τελευταία πενταετία. Έχουμε πλήρη πληροφοριακό σύστημα, μπορούμε να δουλέψουμε τηλεργασία, μπορούμε να δούμε τα πράγματα από κάθε σημείο, να έχουμε πρόσβαση στο εργάνι από κάθε σημείο, κινούμενοι, μη κινούμενοι, στο γραφείο μας. Και μας έκανε μια γενική διεύθυνση. Άρα δεν είχαμε τη δυνατότητα σχεδιασμού. Δηλαδή η γενική διεύθυνση δεν ήταν στον έλεγχό σας, δεν ήταν. Τι σημαίνει? Ήταν μια γενική διεύθυνση που την επέβλεπε η Γενική Γραμματέα του Υπουργείου, η κυρία Στρατινάκη, η οποία συνάντησε τους επιθεωρητές μόνο μία φορά, όταν έπρεπε να τους πείσει ότι πρέπει να βάλουν πρόστιμα και στους εργαζόμενους, αν δεν φορούσαν, ας πούμε, τη μάσκα COVID. Μάλιστα. Κάτι που εμείς, σαν επιθεωρητές εργασίας, βέβαια αρνούμαστε. Γιατί η δουλειά μας δεν είναι να βάζουμε πρόστιμα στους εργαζόμενους, αλλά να παρεμβαίνουμε συμφιλειωτικά στην αγορά εργασίας, που είναι ένα πεδίο μάχης, όπως γνωρίζετε.
Μάλιστα. Και για τις 127 προσλήψεις που λέει η κυβέρνηση, ότι έκανε. Οι 127 προσλήψεις πραγματικά γίνανε, όπως ανοίξανε και τα 30 τόσα τμήματα που είχαν κλείσει το 2014 ο κύριος Σαμαράς. Αλλά 100, που δεν είναι, είναι 50 προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ που ξεκινήσαν το Μάρτιο του 2019, που θυμάστε δεν ήταν η ίδια κυβέρνηση, και οι μετατάξεις που ολοκληρωθήκαν πριν αναλάβει καν η κυβέρνηση και που πραγματικά ήταν χρήσιμες, γιατί είχαν πάρα πολλά χρόνια να γίνουν προσλήψεις. Δηλαδή για πρώτη φορά την τελευταία δεκαετία, μέσα στο 19, στις αρχές του 19, δρομολογήθηκε μια διαδικασία και τα τέλη του 18 να ενισχυθεί επιτέλους με προσωπικό του ΣΕΠΕ. Γιατί χωρίς προσωπικό είναι άδειο κουφάρι, δεν μπορεί να παρέμβεις. Ναι, μα γιατί συνεχώς γίνονται παρατηρήσεις από τους εργαζόμενους ότι και το σώμα επιθεωρητών εργασίας είναι πολύ λίγοι και δεν. Και μάλιστα είναι τέτοια η απαξίωσή τους για το ΣΕΠΕ, που ακόμα και οι άνθρωποι που προσληφθήκανε αυτό το τελευταίο εξάμηνο, το 18 και το 19. Δηλαδή ήταν προσλήψεις εννοεί και είχαν δρομολογηθεί και απλώς. Είχαν ολοκληρωθεί, ναι. Είχαν ολοκληρωθεί και απλώς η κυβέρνηση. Ναι, ναι. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι, δύο χρόνια τώρα, είναι στο ΣΕΠΕ, στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, χωρίς να είναι επιθεωρητές, γιατί δεν τους έχει καν εκπαιδεύσει. Για να πάρεις τον τίτλο του επιθεωρητή, πρέπει να πάρεις μια ειδική εκπαίδευση. Δεν γίνεσαι επιθεωρητής επειδή έχεις πάρει το Άγιο Πνεύμα. Οι άνθρωποι αυτοί είναι στο ΣΕΠΕ εδώ και δύο χρόνια, αλλά δεν τους έχει εκπαιδεύσει για να μπορούν να βγουν έξω να δουλέψουν. Δηλαδή είναι, οι προσλήψεις γίνανε παλαιότερα, οι άνθρωποι δεν έχουν γίνει επιθεωρητές ακόμα. Μάλιστα. Κοιτάξτε όμως, σε ένα καλό προαίρετο, ακούγεται καλό το να γίνει το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας ανεξάρτητη αρχή, γιατί σου λέει ότι δεν θα έχει, και το λέει η κυβέρνηση δηλαδή, αποπτεί από κυβερνητικά όργανα και άλλους κρατικούς ή κομματικούς φορείς. Θα έχει ανεξαρτησία και μάλιστα λέει η κυβέρνηση θα έχει και διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Τι λέτε γι' αυτό? Εγώ λέω πρώτον ότι τα ράσα δεν κάνουν το παπά. Δηλαδή ο τίτλος ανεξάρτητη αρχή δεν αλλάζει τίποτα. Ύστερα τι μας λέει ο Υπουργός? Ο Υπουργός το είχε από την εποπτεία του. Έπεινε ναι. Απευθείας την εποπτεία του Υπουργού Εργασίας. Δεν είχε ναι. Υπουργού και. Δηλαδή ο Υπουργός έκανε λάθος στη διοίκηση. Έκανε τόσο μεγάλη κακοδιοίκηση. Ναι, συμφωνούμε. Διοικούσε λάθος μέχρι χθες. Αλλά η ανεξάρτητη αρχή που προβλέπει μόνο την ανεξαρτησία του διοικητή και όχι την ανεξαρτησία του επιθεωρητή για να μπορεί να παρέμβει σε αυτό το πεδίο μάχης, όπως προβλέπεται και από την 81 Διεθνή Συνθήκη. Δεν υπάρχει πουθενά σε αυτό το νομοσχέδιο. Δηλαδή εγώ που είμαι επιθεωρήτρια 15, 18, 20 χρόνια, κανένας δεν μου διασφαλίζει ότι αύριο θα συνεχίσω να είμαι επιθεωρήτρια ακόμα και αν τα πορίσματά μου δεν αρέσουν στο διοικητή. Κάτι που είναι εξασφαλισμένο σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες που έχουν σώματα επιθεώρησης εργασίας, τα οποία είναι στο Υπουργείο Εργασίας. Και κακά τα ψέματα. Το να είναι επιθεώρηση σε σχέση με το Υπουργείο Εργασίας διασφαλίζει ότι η εμπειρία που παίρνει η επιθεώρηση από την αγορά εργασίας θα υλοποιηθεί νομοθετικά ή από ένα νομοθέτημα που είναι ελλιπές θα έρθει να συμπληρωθεί. Η εργασία είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα και πρέπει το κράτος να εγγυάται την εργασία και όχι η χύψη ανεξάρτητη αρχή. Είναι ευθύνη της πολιτείας να διασφαλίσει τα δικαιώματα των εργαζομένων. Δεν είναι αν θέλει και αν είναι καλός ο διοικητής ή αν δεν θέλει, δεν πειράζει και τι έγινε. Άρα εννοείται ότι αποποιείται και αυτής της ευθύνης. Που είναι πολύ σημαντική η ευθύνη και είναι συστατικό κειμένο της, βέβαια, της δημοκρατίας μας και του συντάγματός μας. Μάλιστα. Θέλω λοιπόν να πούμε, είπαμε για τη στόχευση της μεταρρύθμισης. Πώς αντιμετωπίζετε από τους ίδιους τους επιθεωρητές αυτή τη μεταρρύθμιση, γιατί διαβάζω ότι τουλάχιστον μια ομοσπονδία είναι υπέρ. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Επιθεωρητών Εργασίας λέει ότι είναι μια δυναμική μεταρρυθμιστική ενέργεια. Το βλέπει θετικά. Πώς το βλέπουν οι επιθεωρητές, οι ίδιοι? Όπως σας είπα και πριν, η αλήθεια, η πρώτη αναβάθμιση που μας επιφύλαξε αυτή η κυβέρνηση από τον Αύγουστο του 19 ήταν τραυματική. Περάσαμε δύο χρόνια πάρα πολύ δύσκολα. Είμαστε δύο χρόνια σε συνεχή επαναρρύθμιση και οι διαδικασίες να γίνονται αλλιώς. Κάτι που μας έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ όλους τους επιθεωρητές και που δεν μας έχει αφήσει να κάνουμε τη δουλειά μας, που είναι η παρέμασή μας στην αγορά εργασίας, τα εργατικά ατυχήματα, οι επιθεωρητές ασφαλείας και υγείας
και εμείς τις αμοιβές στην τήρηση των ωραρίων, αλλά είμαστε σε μια εσωτερική διαδικασία πώς θα αλλάξουμε για να προσαρμοστούμε στο νέο μοντέλο. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν ταλαιπωρηθεί και κάτι που τους διασφαλίζει, κάτι που τους κάνει να ελπίζουν ότι θα γλιτώσουν αυτή την ταλαιπωρία, το χαιρετίζουν σαν μια ευχάριστη αλλαγή, μόνο και μόνο ότι είναι το τέλος ενός μαρτυρίου. Όμως εμείς, εγώ θέλω να τους πω ότι το, τα πράγματα είναι χάλια, με τίποτα δεν σημαίνει ότι δεν θα γίνουν χειρότερα. Και το σχέδιο αυτό, το μόνο που διασφαλίζει είναι ότι θα γίνουν χειρότερα, γιατί η ΑΔΕ, όπως λέει, είναι ένας πρακτικός μηχανισμός. Το ΣΕΠΕ δεν είναι πρακτικός μηχανισμός. Η υγεία και η ασφάλεια δεν είναι να βάλω πρόστιμο άμα πεθάνει ο εργαζόμενος. Είναι να δημιουργήσω συνθήκες πρόληψης, ώστε να μην κινδυνεύει η ζωή των ανθρώπων. Και γι' αυτό το λόγο εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με έναν εισπρακτικό μηχανισμό. Μια επιθεώρηση εισπρακτικός μηχανισμός που επιβάλλει πρόστιμα και δεν παρεμβαίνει να διορθώσει τα λάθη της αγοράς εργασίας πριν έχουν, παράγουν αποτελέσματα, είτε απλήρω τους εργαζόμενους, είτε συγκρούσεις, είτε όρους και ασφαλείας που να μην τηρούνται η ασφαλεία και η υγεία των εργαζομένων. Είναι πολύ σημαντική η πρόληψη στη δουλειά μας και όχι η επιβολή προστήμων από μόνη της. Να ρωτήσω, ποια είναι τα προβλήματα, γιατί φαντάζομαι ότι και με τον υπάρχοντο τρόπο η επιθεώρηση εργασίας έχει πολλά προβλήματα. Ποια είναι αυτά τα προβλήματα και πώς θα βλέπατε εσείς μια πραγματική μεταρρυθμιστική προσπάθεια για να βελτιωθεί η λειτουργία του ΣΕΠΕ? Όπως είπα, τα ράσα δεν κάνουν τον παπά. Όπως σας είπα πριν, διότι το ΣΕΠΕ θέλει ενίσχυση. Θέλει. Καταρχήν, το βασικό για να έχεις ένα σώμα επιθεώρησης εργασίας, θες να έχεις εργατική νομοθεσία. Μια εργατική νομοθεσία που να είναι με το μέρος του αδύναμου, δηλαδή του εργαζόμενου. Αν δεν έχεις εργατική νομοθεσία, δεν έχει νόημα. Τι να κάνεις χωρίς εργαλεία, δηλαδή. Μετά θέλει ενίσχυση σε προσωπικό, σε πόρους, να έχει επιχειρησιακή αυτοτέλεια, ώστε να μπορεί να κάνει το σχεδιασμό. Δηλαδή, εγώ τι θέλω, να κάνω μια καμπάνια για την πρόληψη των ατυχημάτων στις οικοδομές. Να μπορείς πριν δημιουργηθεί το πρόβλημα να παρέμβεις με αυτό το σχεδιασμό. Να κάνεις αυτοτελή σχεδιασμό, να κάνεις καμπάνιες πρόληψης, να μπορείς να επέμβεις στην αγορά εργασίας δυναμικά. Δηλαδή, θέλεις προσλήψεις, θέλεις εργατική νομοθεσία, θέλεις να έχεις επιχειρησιακό σχεδιασμό και βέβαια χρήματα, πόρους. Να μπορεί ο επιθεωρητής να πάει να ελέγξει το καλοκαίρι τα νησιά, το χειμώνα τα ορεινά, τη βιομηχανία. Αυτά νομίζω ότι χρειαζόμαστε και όχι τίτλους.